είμαστε στο άκρο Κινοσούρας. Εδώ πέρα το οποίο με εντοπίσανε για το συμβάν. Εδώ είναι η μύτη της Σαλαμίνας που λένε. Ναι. Απέναντι είναι η Ψιτάλια. Είναι ο τάλαντος στο νησάκι από δεξιά μας και πιο δεξιά μέσα προς τον κόλπο των Σελληνίων είναι τα Μυρμήγκια. Βραχονησίδες, τις οποίες έγιναν και έρευνες εκείνες τις ημέρες προκειμένου να εντοπιστεί. Σωστά. Το λιμενάρχιο με ειδοποίησε γύρω στις 6.30 ώρα. Ναι. Μέχρι να έρθω εγώ εδώ πέρα να ετοιμαστώ και τα λοιπά, πήγε 7 παρά. Εδώ είναι ότι έγινε, εδώ έπεσε, εκεί που έχει πέσει ο Δίτης τώρα που ψαρεύει. Ναι. Εκεί και έπεσες και εσύ με τις μπουκάλες για να δεις τι γίνεται. Ήρθανε, με πήραν από τη μέσα μεριά γιατί τη συγκεκριμένη μέρα είχε αέρα, ήταν νοτιάς ο καιρός. Εσύ είσαι η δύναμη πρώτης ανάγκης, η άμεση επέμβασης. Επειδή είσαι ο κοντινός Δίτης εδώ πέρα και επειδή το περιστατικό έγινε πού, έγινε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Έγινε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Από τα λεγόμενα των ενδιαφερόμενων που με φωνάξανε. Που βρίσκονταν στην βάρκα, τον καπετάνιο και ένα άτομο ακόμα πληρώματος. Μπράβο. Λοιπόν, τον ιδιοκτήτη και τον καπετάνιο. Τον πλειοκτήτη και τον καπετάνιο. Του είπα σε ποιο σημείο περίπου τον ρίξανε κτλ. Για να μπορέσω να πάρω να προσανατολιστώ και εγώ το πώς θα κοιτάξω. Του ρώτησα για ποιο λόγο. Με αυτόν τον καιρό ήρθαν και βουτήξαν εδώ. Μου είπαν ότι ήθελαν να δοκιμάσουν ένα σκούτερ που είχαν πάρει. Αυτό βέβαια μου κάνει και λίγο εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Τι είναι το σκούτερ αυτό για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές? Είναι ένα μηχανάκι υποβρύχιο, δηλαδή σε βοηθάει να πηγαίνεις πιο γρήγορα, πιο ξεκούραστα κτλ. Άμα θες να διανύσεις απόσταση. Είναι λίγο περίεργο το μέρος, επειδή είναι και διάβλος, περνάνε βαπόρια και αυτά. Και έχει και πολλά ναυάγια η περιοχή. Βέβαια η ώρα που ήρθα ήταν λίγο περιορισμένη γιατί μετά σκοτεινιάζε. Έπεφτε ο ήλιος. Ναι, γιατί. Τι ώρα ήρθες εσύ εδώ, τι ώρα κλείθεις? Η βουτιά μου εμένα ξεκίνησε γύρω στις 7 και 4 με 7.30 έπεσα στο νερό. Το πιο βαθύ σημείο το κομμάτι εδώ μέσα είναι μέχρι 38 μέτρα περίπου, 39. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, όσο μπορούσα δηλαδή και όσο μ' άφηνε και η ώρα. Έκανα τον έλεγχό μου σε 2-3 σημεία που θα μπορούσε, επειδή είχε κάτι ναυάγια και τα λοιπά, αλλά δεν υπήρχε κάτι. Έχει και κάποιες σπηλιές, υποβρύχες και τα λοιπά. Και σκέφτηκες ενδεχομένως, ναι, μήπως έχει πάει... Ναι, επειδή τα ξέρω τα νερά και την περιοχή, λέω μήπως. Βέβαια έχει και ρεύματα πολλά εδώ. Όσο διάρκεισε εδώ, εγώ δεν είδα τίποτα. Από εκεί πέρα τι έγινε, κανένας δεν γνωρίζει. Ίχνος του πάντως εσύ δεν εντόπισες? Όχι, γιατί και την επόμενη μέρα πάλι ήρθαμε από το πρωί. Πάλι η βουτιά, φτάσαμε σε ένα σημείο και πήγαμε γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο ψάχνοντας υποβρύχια. Ούτε εκεί. Βρήκατε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Μιχάλη Τουμποπολάκη? Εκείνες τις πρώτες τις στιγμές. Επιβιβάζεις το σκάφος και συναντάς δύο ανθρώπους που φαντάζομαι σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται. Εντάξει, ήταν. Μπορώ να το πεις ότι ήταν χαμένοι. Πάντως μου φαίνονται σαν περίεργα πράγματα με έναν. Δηλαδή η βουτιά, η όλη αυτή η ιστορία εδώ πέρα, κάτι δεν μου κόλλαγε με έναν. Η αίσθησή σου ήταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Θεωρώ ήταν ότι ήταν έμπειρος ο συγκεκριμένος. Αυτό, εντάξει, μέσα στο σκάφος είχε και άλλες μπουκάλες, είχε και καθαρό οξυγόνο, το οποίο αυτό συνήθως το χρησιμοποιείς είτε για αποσυμπίεση, δηλαδή όταν έχεις μεγάλη παραμονή στο βυθό ή κάνεις συνεχόμενες βουτιές, δηλαδή κάνεις επαναληπτικές βουτιές κτλ. Πολλές φορές το χρησιμοποιείς για να καθαρίζεις από το άζωτο. Είναι πράγματα τα οποία βλέπει ένα έμπειρο μάτι ενός εκπαιδευμένου Δίτη. Ναι, όταν και έχεις του προξενούν μια εντύπωση, μια απορία. Και μάλιστα είπαν ότι είχε και κάμερα μαζί του. Το να έχεις δύο μπουκάλες και μια μπουκάλα καθαρό οξυγόνο μαζί σου,
έχεις προγραμματίσει μια βουτιά για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου μπουκάλα οξυγόνου, έτσι, πέρα από τον ατμοσφαιρικό που χρησιμοποιείς για την κατάδυση, όταν θες να δοκιμάσεις ένα σκούτερ. Δηλαδή, δεν κολλάνε αυτά. Είχε 2-18 λίτρες, έτσι, 18 λίτρες είναι 4 κυβικά αέρα. Δηλαδή, έχεις μια βουτιά σε ένα βάθος, ας πούμε, π.χ. 15 μέτρα, έχεις 2 ώρες. Αυτονομία. Αυτή που είχαν πάνω στο σκάφος είχε χρησιμοποιηθεί. Δεν ήταν τελείως άδεια, δεν ήταν και γεμάτη όμως. Η ώρα που ειδοποίησαν το λιμεναρχείο και από αυτά που άκουσα και γνωρίζω, ας το πούμε, είχαν φύγει από το πρωί. Δηλαδή τόσες ώρες. Εδώ θα είχε κάτι κάποιος να ψάξει, δηλαδή, στην περιοχή. Και από θέμα ωρών, είναι πολλές οι ώρες να ειδοποιηθεί μετά το λιμεναρχείο. Έχει γίνει κάτι κάπου αλλού, θες να πεις, και δεν ήταν εδώ πέρα, δεν έγινε ό,τι έγινε εδώ. Δεν καλά, το ξέρει. Δεν μπορούσε, καλά, δεν μπορεί να το ξέρει. Κανονικά εδώ, επειδή απαγορεύεται. Για ποιο λόγο απαγορεύεται? Οι βουτιές εδώ κατάρχην είναι λιμάνι, είναι διάβλος, περνάνε βαπόρια, δεν επιτρέπεται. Ένα κομμάτι θεωρείται και αρχαιολογικός χώρος, βέβαια είναι προς τα κάτω, προς το βάθος. Για να κάνεις βουτιά εδώ πέρα, ειδοποιείς. Και παίρνεις συγκεκριμένη άδεια. Και παίρνεις άδεια. Τόσα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, έχεις ακούσει ιστορίες που μπορεί να πέφτουν για συγκεκριμένο λόγο εδώ κάποιοι? Εδώ γίνονται διάφορα. Δηλαδή, ειδικά προς τη μύτη της Κοινοσούρας πιο κάτω. Ναι. Επειδή είναι διέλευση από βαπόρια και περνάνε διάφορα, είναι πολύ εύκολο να πετάξεις κάτι από το βαπόρι. Και μετά με στίγμα ή αυτά, είναι εύκολο να έρθουν να το πάρουν απ' έξω. Κάποτε, είναι πολλά χρόνια βέβαια, είχα βουτήξει από την άλλη μεριά της Κοινοσούρας και είχα βρει καρούλες από σειρματόσκηνα, καινούρια, ανοξείδωτα, από το πιο ψηλό μέχρι το πιο χοντρό. Και μου ήταν τρομερή εντύπωση, το οποίο ήταν και φασκιωμένες, τις είχαν πεταμένες στη θάλασσα. Τα ποντίζουν πριν περάσουν τελωνείο και τα σχετικά. Πριν περάσουν προς το πλάνο, τα ποντίζουν στη θάλασσα και πάνε και τα παίρνουν. Και την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, ήδη, μέρα που ήρθα, ναι, λείπανε. Με την μπουκάλα που είχε πάνω του, τι απόσταση θα μπορούσε να διανύσει? Με το σκουτεράκι. Το σκουτεράκι. Και καινούριο, νομίζω ήταν 300 το σκουτέρ, δεν είμαι σίγουρος. Σε ένα βάθος 10 με 15 μέτρα θα μπορούσε να κάνει άνετα, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο. Υπάρχει πιθανότητα να ζει κιόλας? Όλα παίζουν. Να έχει βγει κάπου αλλού, θέλω να πω. Και μπορεί να μην έχει βούτυξη και καθόλου, ξέρω εγώ.